Γεια χαρά σε όλους. Άλλο ένα βίντεο το οποίο θα δώσει λύση σε κάθε πρόβλημά σας. Είναι γεγονός. Έχω πάρει για άλλη μια φορά gadgets από τότε μου, τα οποία αφορούν ένα συγκεκριμένο target group. Κάποια είναι χρήσιμα, κάποια είναι εντελώς troll. Μαζί μου σήμερα έχω δύο guests, οι οποίοι είναι η superstar της Κοζάνης, της νύχτας γενικά. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Βρε καλώς τους. Χαίρετε, χαίρετε. Τέλης Πάρτ, DJ Τέλης Πάρτ και... Καλησπέρα, καλησπέρα. Νίκος Παυλός, ο αδερφός μου όποιος κατάλαβε. Λοιπόν, σήμερα σας κάλεσα εδώ γιατί έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Κατάλαβα πόσο δυσκολεύεστε, έχει φτάσει καλοκαίρι, η δουλειά σας είναι πολύ δύσκολη και έχω βρει κάποια gadgets τα οποία θα σας διευκολύνουν πάρα πολύ στη δουλειά σας. Τέλειο. Θα βαθμολογήσετε από το 1 στο 10 ό,τι σας αρέσει, εντάξει. Μάλιστα. Το πρώτο και πολύ χρήσιμο, όχι μόνο για DJ, αλλά και για πελάτες σε ένα μαγαζί, ποιο είναι? Αυτό εδώ πέρα, τι είναι αυτό? Είναι ουσιαστικά ένα καλτσάκι, το οποίο είναι ελαστιχένιο, μιας χρήσης. Δεν ξέρω βασικά αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Τα οποία τι κάνεις? Θεωρητικά, τα βάζεις έξω από το παπούτσι σου. Για να μην λερώσεις. Για να μην λερώσεις. Πας άντε στις τουαλέτες και κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί πάντα πηγαίνεις στις τουαλέτες. Οπότε έχω δει για... αποστόλη είναι και waterproof. Είναι waterproof. Οπότε μια μέρα που θα φύγεις και να πας στη δουλειά σου που βρέχει έξω. Ναι, ναι. Μπορείς άντα να το βάλεις, να το φορέσεις και να μην πάθεις τίποτα. Φαίνεται να είναι ενδιαφέρον. Ο Νίκος διψήθηκε και πολύ. Λοιπόν, εντάξει, μην το βλέπεις εσύ. Υπάρχει και σε άλλα χρώματα και σε άσπρο κλπ. Θες να πας στην τουαλέτα και ξέρεις τι γίνεται μέσα κάθε φορά. Ναι, ναι. Οπότε όταν έχεις αυτό. Δεν αισθάνεσαι μια ασφάλεια? Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς μου έλειπε. Αυτό μου έλειπε μόνο. Δεν ξέρω, εγώ πάντως μπορεί να το χρησιμοποιήσω μια φορά έτσι γιατί... Εντάξει, ναι, γιατί μια φορά αξίζει. Λέει τι βαθμολογίες βάζετε? Ένα στα 10. 5 στα 10 για τις δύσκολες συνθήκες. Εσύ ένα στα 10? Ένα στα 10, τι να το κάνεις. Καλά, εγώ προσπάθησα. Θες να πας να βγεις τελευταία στιγμή να πας στο κλαμπ να παίξεις τη μουσική σου, αλλά έχεις καταλάβει ότι δεν έχεις ξυριστεί. Ή κάτι σου συμβαίνει στον δρόμο, έχεις μια μηχανή μαζί σου και θες να ξυριστείς. Ναι, ναι. Συνήθως, Αποστόλη, πάμε πάντα προετοιμασμένοι στη δουλειά μας. Λέω τώρα, άμα τύχει να μας. Αλλά για τη μία φορά. Χαίρετε, δεν μου εντάξει. Okay. Ναι. Γι' αυτό έχεις μαζί σου. Αυτό το ωραίο το gadget. Μια μπέρτα. Μια μπέρτα. Την οποία τη φοράς. Ναι, μπορούμε να τη φορέσουμε να δούμε αν είναι εύχριστη. Ναι, ναι, πρέπει να γίνει το τεστ. Ωραία, ωραία. Το τέλειο φαντάζομαι. Θα έρθω, ναι, εννοείται. Μου το αρέσουν αυτά. Ωραία. Το τι φοράς. Θέτσι λίγο Αποστόλη. Ναι. Βοηθήστε με λίγο, σας παρακαλώ. Και έχει αυτά εδώ πέρα τα γατζάκια, να το πω. Ναι, ναι. Που τα πιάνεις από εδώ. Και άμα πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο καθρέφτη σου. Ναι, το βεντουζάρι. Το βεντουζάρι και δεν λερώνει κάτι, τα πάντα. Το βεντουζάρετε, κύριε. Ή στο αυτοκίνητό σου. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Έξυπνο γκάτσε, εντάξει. Εντάξει, πέρα από DJs, εντάξει, γενικά. Εννοείται, εννοείται. Εγώ τουλάχιστον κάθε φορά που ξυρίζομαι τα γεμίζω όλα κάτω. Μάλιστα. Οπότε θα μου γλιτώσει χρόνο. Είναι χρήσιμο. Ένα 8 στα 10 εγώ του βάζω, εντάξει. Ωραία. Νίκο, εσύ. Μου αρέσει. Τίποτα, 0 στα 2. Πες ότι είσαι σε ένα πάρτι. Ναι. Και ο εξοπλισμός είναι ασφαλής, δεν έχεις πρόβλημα. Ωστόσο, θες να βγάλεις το story σου, τη φάση στο βίντεο και ναι, ναι, ναι. Έχει πιάσει βροχή όμως. Άρα δεν είναι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Αυτό όμως το gadget... Μου λύνει τα χέρια. Σου λύνει τα χέρια. Μου έχει τύχει δηλαδή να πέσω κάπου και να βρέχει, ναι. Και να μην προλαβαίνω να τα καλύψω. Είναι αυτό το mini ομπρελάκι. Ναι. Στο οποίο βάζει το κινητό σου, όπως το βλέπω, νομίζω ότι πρέπει να έχει κάπου μια λαβή, η οποία μάλλον λείπει. Όχι, όχι, υπάρχει κάτι εδώ μέσα. Αυτά είναι δεματικά, δεν είναι. Είναι δεματικά, αν θέλω, δηλαδή δένω το κινητό μου εκεί πέρα. Ναι, μπορείς να δέσεις το κινητό μάλιστα, σου κάπου. Μάλιστα. Και αν πάρεις το κινητό σου, ναι. Κατά κάποιο τρόπο μπορείς να βάλεις από μέσα. Δηλαδή σώζω μόνο το κινητό μου και όχι τον εξοπλισμό μου. Ο εξοπλισμός είπα ότι θεωρούμε ότι είναι ασφαλής. Ναι. Θες όμως να βγάλεις ένα βίντεο, κάτι γίνεται. Εντάξει. Έχεις το κινητό σου και κάπου το κεφάλι μου ήσυχο. Μάλιστα. Αυτό. Εντάξει. Αυτό θα το βαθμολογούσα με ένα 6 στα 10. Φαίνεται ανθεκτικό, έτσι, ωραίο υλικό. Φαίνεται ωραίο, ναι, ωραίο υλικό. Ξέρω, θέλετε να το δείτε. Ναι, ναι, θα ήθελα να το δω, παρακαλώ. Ωραία κατασκευή. Ναι. Εντάξει, ναι. Τώρα μπορεί να σημαίνει και το κεφάλι.
Τον όποιοι έχουν μια μικρή αρέωση μπορεί να το βάλουν. Για δοκιμάσαι το λίγο, Νίκο. Ναι, πώς θα μπει. Ξέρω. Νομίζω. Το επόμενο gadget. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο και αστείο μαζί. Όταν έρχονται όλα από κάτω για να φορτίσουν τα κινητά τους. Συχνό φαινόμενο. Διακόπτω. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και δεν έχουμε βρει και τη λύση. Ελπίζουμε αυτό το προϊόν να μας λύσει τα χέρια, Αποστόλη. Είμαι σίγουρος. Θα σου λύσει σίγουρα το πρόβλημα. Ναι. Επίσης, θες να βάλεις εγώ πολλά φλασάκια σαν έναν υπολογιστή. Λέω εγώ τώρα. Μιλήσαμε χαμ. Ακριβώς. Αλλά τι χαμ. Για να δω. Μπανάνα χαμ. Αμάν. Το βάζεις στον υπολογιστή σου. Πολύ ωραίο είναι. Μάλιστα. Είναι και καλοκαιρινό προϊόν. Ωραία. Ναι. Δηλαδή, κάνει για νησί για παράδειγμα. Ορίστε, έχουμε τη δυνατότητα 4 θυρών. 2,0 ταχύτητα. Εντάξει, δεν το λες. Δεν βρήκαμε 3. 3,2 δεν είναι. Σαν μπανάνα δεν έχω. Δεν μας πειράζει. Θα δώσω άλλο φρούτο μου που βρωκάζει. Συμβιβαζόμαστε και με αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Μπράβο. Πώς, τι, έχουμε καλή βαθμολογία. 7 στα 10. Λειτουργικά Αποστολή. 7 στα 10. Εντάξει τώρα, εγώ το πιστεύω. Δηλαδή το έχω πάρει από την Κίνα, το εμπιστεύω αυτό το προϊόν. Το εμπιστεύεσαι. Διάρκεια ζωής δηλαδή του δίνεις παραπάνω από ένα μήνα. Πάνω από 10 χρόνια. Μάλιστα. Ό,τι μπει να φορτίσει θα το κάψει σίγουρα. Εγώ δεν ενθουσιάστηκα, ρε φίλε, γιατί την έχω πατήσει με τέτοια προϊόντα. Ωραία, ναι. Πες και είμαι κάπως επιφυλακτικός. Για την ιδέα όμως, η μπανάνα, η ιδέα είναι τρομερή. Ωραία. Είναι πιασάρικο στο μάτι, αλλά. Δεν ξέρω σε θέμα λειτουργικότητας τι προβλήματα μπορεί να έχουμε, οπότε θα βάλω ένα 4 στα 10 για να είμαι ok. Οι άλλοι θα έχουν θέματα, δεν θα είσαι εσύ. Σωστό. Εντάξει, μπορεί να το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Όχι, να μην το χρησιμοποιήσεις. Γιατί στην κανονική την πρίζα να το βάλεις. Ανά πάση στιγμή μπορεί να μου χρειαστεί και εμένα. Μα είσαι εσύ, άμα τους κάνεις ζημιά, δεν θα ξανάρθουν να φορτίσουν. Σωστό και αυτό. Άρα δεν βαίνει βαθμολογία. Εννοείται. Πάμε ένα 6 στα 10. Ωραία. Να είμαστε σωστοί. Αμάν. Τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε μια πολύ ιδιαίτερη γεύση. Αυτά είναι τύπου Pringles. Τύπου Pringles. Έχουν μια γεύση έτσι αλμυρή να το πω. Αλλά εντάξει. Μην μας στείλουν και διάβαστος. Όχι. Έχω δοκιμάσει. Είναι καλά. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Το δίνω στο Παυλάκι να τα ανοίξει. Έλα πολύ. Από πάνω. Πόσο είναι γύρι μωρέ. Θα βαθμολογήσεις το unboxing. Πόσο είναι γύρι. Άμε το τέτοιο να το ανοίξω. Όπα Νίκο. Δεν το περιμένω αυτό. Περνάμε στο επόμενο. Τώρα θα δώσω κάτι ουδέτερο. Γιατί νομίζω ότι έχουμε ανεβάσει λίγο τη θερμοκρασία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αρχικά να ρωτήσω, γιατί το λες πόλη. Λοιπόν, το πόλη είναι μια κωδική ονομασία περί εμένα και του Νίκου. Ναι. Το οποίο συνδέεται από το επίθετο Παύλος, ωραία. Σε μένα μεταφράζεται Παύλος, ωραία. Οπότε στα αγγλικά έχουμε το Paul και επειδή είναι και πολύ γλυκός, είναι ο Πόλι. Ο Πόλι. Μετά από όσο ένα εντελώς άσχετο προϊόν που με κορόδευσε για άλλη μια φορά ο Κινέζος, είδα στο ίντερνετ κάτι clamps, κάτι σαν... πώς τα λένε, σαν τσιμπίδες, πώς να τα πω. Ναι. Που χρησιμοποιούν σε φωτογράφια, αλλά είναι πιο μεγάλες. Ήταν σε πολύ, πολύ καλή τιμή. Και να τα πάρω, τελικά. Τελικά με αυτό τα μικρά εδώ πέρα. Αυτό εδώ, κύριοι, που βλέπετε, είναι για Playmobil. Ναι, κάποιοι πιάνουν μπάρθυρους. Φαίνεται αθεκτικό βέβαια. Μπορείς να γυμναστείς κιόλας. Α, μπορείς, ναι, μπορείς να κάνεις. Μπορείς να χρησιμεύσει έτσι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για ρούχο να κρεμάσεις το μπαλκόνι μα. Ναι, να κάνεις πατάτες. Μήπως είναι μανταλάκι. Και για μανταλάκι σου. Ναι, ρε. Σωστά, πολύ σωστά. Μανταλάκι, μανταλάκι. Ωραία, δεν πάει χαμένο. Δεν πάει χαμένο, βρήκα χρήση. Είναι και ανθεκτικό από ό,τι βλέπω εγώ. Δηλαδή τερματίζει εδώ, δείτε το κι εσείς για να μην νομίζετε. Οπα. Εντάξει, οκ. Ένα 5 στα 10. 5 στα 10. Γιατί μπορεί να σου πέσει και κανένα ρούχο στον ακάλυπτο. Δεν ξέρεις. Ναι, σωστά. Τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε λίγο διαφορετικό... Να περάσουμε. ...κόνσεπτ. Ωραία. Λοιπόν... Τώρα τι στολίδια βλέπω, δεν ξέρω καν τι έχει. Μήπως είναι από τα Χριστούγεννα αυτό, Αποστόλη. Ναι, πρέπει να... Μπορεί να είναι βλέπω από... λίγο μπαγιάτικο. Λοιπόν, αυτό, παιδιά... Ναι. Είναι τύπου... Τι είναι αυτό.
Ναι, τύπου σαν φωτιστικό LED. Όποιος κάνει subscribe στον Αποστόλη μπαίνει για μια κλήρωση για όλα αυτά τα προϊόντα που έχετε δει μέχρι στιγμής τώρα. Είναι πάρα πολύ ελκυστική η πρότασή σου, Τέλη. Ναι ρε φίλε, δεν κάνουμε τζάμπα το unboxing τώρα. Ένας τυχερός θα κερδίσει κάτι, παιδιά. Τώρα τι θα είναι αυτό? Μια αρωματική βαρκάδα με τον Τέλη στη γέφυρα κάτω στη λίμνη. Ακόμα και αυτό καλό είναι. Κάτι μου λέει ότι είναι μεγάλη μορφή αυτό συγκεκριμένο. Θα σου εξηγήσω γιατί. Υποτίθεται ότι είναι 3D. Υποτίθεται ότι είναι 3D. Αλλά εγώ για κάποιο λόγο δεν βλέπω λογότυπο. Όπα! Όχι ρε μεγάλη. Είδαμε το φως το αληθινό. Α, ξέρεις τι είναι αυτό ρε. Α, ναι ρε. Λάθος. Λοιπόν αυτό. Ναι. Είναι σημειωματάριο. Έριξε το πέρα με το στυλό σου. Περίμενα, περίμενα. Να γράψω εγώ κάτι. Να δω εδώ, ωραία. Ναι. Κάτι πήγε λάθος. Δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Δεν πειράζει. Ναι, γιατί έτσι όμως. Άρα Τέλη. Περίμενε, δώσουμε μια ευκαιρία τελευταία. Έλα. Ο. Τι γράφει? Πόλη. Πόλη. Τι γεια μου, σβήνει κιόλας. Το βλέπει κάποιος εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Κοίτα, καλό, μα θες να γράψεις, ας πούμε, κάτι. Κάτι, ας πούμε, το έχεις στην είσοδο του σπιτιού σου ή του σολανιού. Ναι, οκ. Okay. Και γράφεις κάτι. Να βάλω και μια υπογραφή λίγο. Γράψεις τον κωδικό στο WiFi που δεν έβρισκες. Όχι, όχι, με τίποτα. 10 χρόνια έχεις να γράψεις. Εντάξει, Νίκο. Τι να κάνω, φίλε. Εντάξει. Για δοκιμάσαι λίγο, σβήνει. Παιδιά, πρέπει να δούμε και το σβήσιμο. Ωραία. Ξεκινάω τη διαδικασία, όπως βλέπετε. Κάπως υπάρχει μια δυσκολία, θέλει λίγο πίεση. Άμα κρατήσει και αντίσταση. Όχι, 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 εντάξει. Ορίστε, σαν καινούριο. Εντάξει. Εντάξει. Ωραίο. Χρήσιμο. Υπενθυμητήριο θα το λέω εγώ. Υπενθυμητήριο. Υπενθυμητήριο. Δηλαδή γράφω εδώ πέρα, το βάζω και το βράδυ για ατμόσφαιρα στο δωμάτιό μου και δεν ξεχνάω και τίποτα. 7 στα 10 όπως το λέω. Κάνει και έτσι, δίνει και ένα ωραίο εφέ. Εννοείται, εννοείται. Γιατί στο σκοτάδι θα φαίνεται ωραίο αυτό. Εννοείται. Μα φαίνεται ήδη. Φαίνεται ήδη ωραίο το υπενθυμητήριο. Ελπίζω να μην το δει ο Παπινιώτης στο βίντεο. Καταρχάς δες. Τη συσκευασία. Packaging Κίνας, απίστευτο, έτσι. Ναι. Μ' αρέσει, το βλέπω πατημένο κουτί, κάτι με πιάνει, ας πούμε. Φαίνεται σαν να έχουμε αγοράσει μια φιάλη με αλκοόλ. Σωστά, από σούπερ μάρκετ. Κρασί. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι. Ωστόσο, είναι κάτι που πιστεύω ότι θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ φέτος. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Είναι τι βλέπουμε εδώ. Θερμός. Ένας θερμός. Ναι. Μπορείς να βάλεις το ποτό σου, κρύο ζεστό και για τώρα, το χειμώνα. Τώρα, αν πιείς ποτό εδώ για παράδειγμα, Αποστόλη, θα μεθύσεις κιόλας. Είναι πολλά τα ml. Ακριβώς. Από ό,τι βλέπω, είμαστε κοντά στο 1 λίτρο. Θα έλεγα 750 ml. Μάλιστα. Κάνω και ένας κωδικός εδώ μέσα. Ωραίο, σας... Inox. Inox, ωραίο. Κρατάει θερμοκρασία. Κρατάει, αυτό πρέπει να το δούμε. Πολύ ωραία. Καλή ώρα. Ωραία. Καλή ώρα. Πώς το βαθμολογείτε? Ένα 7 στα 10 γιατί. 8. Δεν 8. Είναι και κάτι. Wow. Μπορώ το 7 να το κάνω 10 όμως. Πείσε μας. Όχι ρε φίλε. Αντικλεπτικό σύστημα. Όχι, δηλαδή το αφήνεις στην παραλία, ναι. Βάζεις τα κλειδιά σου, λεφτά ό,τι θες μέσα και εσείς μόνοι που το είδατε, δεν πήγε το μυαλό σας ότι μπορεί να έχει κάτι από κάτω. Μπορούν να πάρουν όλο το μπουκάλι. Ναι. Άλλο αυτό. Εντάξει. Πόσες φορές πήγαν και πήραν ένα μπουκάλι, ας πούμε, που μπορεί να έχει νερό. Πολλές. Εντάξει, έστω. Θέλω να πω, δεν θα πάρει το μυαλό τώρα μου, άμα το κρύψεις και λίγο κλπ. Εντάξει, ναι. Δεν θα το ανοίξει. Ωραία, 9 στα 10, πήγαμε γιατί 9. Αποστόλη, τι έχουμε, 2-1 ρε φίλε. Έχουμε 2-1. Έχουμε 2-1, εντάξει. Και κάτι το οποίο δεν κινεί ποτέ υποψίες. Όντως. Είναι μια πολύ καλή αγορά. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο gadget. Θέλω να βρείτε από μόνοι σας. Τι είναι? Μην το διαβάσετε. Τι κάνει, έχει κάτι που να γράφει? Όχι. Σας δίνω ένα λεπτό. Ωραία. Πλάκα, λιγότερο από ένα λεπτό. Περίμενε Νίκο, πάτα το κουμπί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι έτσι το σύστημα αυτό. Ωραία. Το οποίο φαίνεται να... Μ' αρέσει αυτή η επιστημονική προσέγγιση. Δεν κάνει τέτοιο. Οπα. Ίσως να είναι τασάκι. Όχι. Δεν είναι τασάκι. Ωραία. Θα σου δείξω αμέσως τι είναι, γιατί εντελώς αυθόρμητα έχω εδώ πέρα οδρογλυφίδες. Ωραία. Άρα, υποθετικά, παίρνουμε εδώ το γλυφίδες, οκ. Okay. Και... Πόσες να βάλω μέσα, Αποστόλη? Όσες θέλεις. Λίγες. Όχι όλες. Δεν ωραία. Τσουμάει. Πού τις βάζουμε ακριβώς? Εκεί που έχεις την υποδοχή στην τρύπα. Βάζω και το σκέπαστρο από πάνω. Ακριβώς. Οκ. Okay. Όχι ρε μεγάλε.
Έτσι όπως είσαι, το έχεις γεμάτο. Ναι, το κάνεις. Το βλέπετε, το βλέπετε κι εσείς ότι πετάει τον το γλυφίδα, δεν φοβάται. Το κρατάς πατημένο και στο πετάει. Μάλιστα. Το πετάει. Είναι μεγάλη αγορά. Να δέσει από το πετήσει, πάω, παίρνει την επόμενη. Ορίστε, ναι. Αυτό το πράγμα έκανε 5 λεπτά. Τρομερό. Το πιο εφευρετικό. Η καλύτερη αγορά είναι ναι. Εκεί που δεν το περιμένεις, μπαίνεις στη βαθμολογία. Λοιπόν, κάτοχοι εστιατορίου και τα συναφή, ένα πολύ βασικό προϊόν που δεν υπάρχει έξω στο εμπόριο. 9 στα 10. Διότι δεν περιμέναμε τη λειτουργία του. Μ' άρεσε. Μισό λεπτό να το συνομολογήσω κιόλας ξανά. Αυτό το χρυσό βαβόν είναι για το εφέ, ναι, 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 είναι φοβερό. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Προχωράμε. Πολύ καιρό. Βλέπω ότι έχετε ένα ωραίο αθλητικό outfit. Βέβαια. Πάντα είμαστε αθλητική αποστόλη. Ναι. Και πολλοί άνθρωποι μας κρίνουν από το εξώφυλλό μας. Δεν ξέρουν εγώ και ο Νίκος πόσο χρόνο έχουμε αφιερώσει στη γυμναστική. Ωραία. Αλλά μας αρέσει και η καλή ζωή και η νυχτερινή ζωή. Οπότε δεν μπορέσαμε να διτηρήσουμε το κορμί μας φέτος για το καλοκαίρι. Από του χρόνου πάλι. Ζητάμε συγγνώμη για όποιοι μας δει στη παραλία ή σε πισίνες ή οπουδήποτε αλλού. Αυτοί είμαστε. Παραπέμπει σε κάτι αθλητικό τύπου μπάσκετ. Δηλαδή φαίνεται ναι, μπασκετικό. Ναι, είμαι μπασκετικό. Είναι έτσι, και γι' αυτό το μεγαλύτερο για να γλιστράσει κιόλα πιο εύκολα. Ναι, ναι. Γι' αυτό κι εγώ θα σε έφερα ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Επί τραπέζιο, έτσι πάνω στο τραπέζιο. Ακριβώ. Μπορεί να παίζει με τον Νίκο όταν παίζετε μαζί σε ένα μαγαζί και ναι. Παίζει και ένα άλλο DJ. Ωραία. Στο διάλειμμα. Μπορείτε να παίζετε μεταξύ σα. Τέλεια. Okay. Να περνάμε τον χρόνο μας ευχάριστα. Ορίστε. Έχεις το πέρα την μπασκέτα σου. Ναι. Α, πολύ ωραίο. Φοβερό, επί τόπου κιόλας. Επί τόπου. Και το μαζεύεις και το παίρνει μαζί σου. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. Το βλέπω ότι είναι φοβερό. Βάζεις εδώ πέρα το παράκι σου. Ναι. Και. Στείλεις. Έχεις. Βάζεις τα μπαλάκια. Ναι, πάμε. Μπορεί να πει, μπορεί και όχι. Για να δούμε λίγο πώς. Για παίξε λίγο, Νίκο, να σε δούμε. Πάμε, στόχευσέ το. Ω! Οπα! Όχι, ρε Νίκο. Δε στα 2, δε στα 3. Λυπάμαι πολύ. Πάμε για την επόμενη προσπάθεια. Θέλω να το βλέπουν και οι θεατές. Αυτό εδώ το σύστημα πάει εδώ πέρα, έτσι. Ναι, ναι, οπα, γιατί στράβωσε λίγο η πινακίδα μας. Είναι την εμπειρία. Και πάμε. Μπασκέτα, λέγεις. Οπα! Γάμο το. Βες πολύ δύναμη, ρε. Ωραία, πάμε, πάμε εδώ. Το ζυγίζουμε, παιδιά. Το ζυγίζουμε, οκ. Okay. Φαίνεται εμπειρία. Δεν έγινε τίποτα δυστυχώς. Θα δοκιμάσω ακόμα τρεις. Ίσως το γυμναστήριο με έχει κάνει πολύ σκληρό. Ναι! Και πράσινη, κάτι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Κοίτα, θα το ξαναβάλω τώρα. Πάμε, πάμε. Ναι. Έχει βρει το μυστικό δηλαδή. Εγώ κάτι μία θα ρίξω και θα πει. Αυτό ήταν. Τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο, παιδιά. Ωραία. Ωραίο gadget. Εμένα μου άρεσε πάνω στο καθόλου. Αντί για τα κλασικά, αντί για τα κλασικά παιχνίδια τύπου σκάκι, τάβλι, οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να δοκιμάσετε και αυτό, δεν είναι άσχημο. 9 στα 10. 9 στα 10, ε. 9 στα 10, όντως. Επειδή το έβαλα. Θα το παραγωγήσω κι εγώ με τόσο, γιατί είναι και portable. Είναι portable, είναι... Πήγε. Πιστεύω ότι εσείς σαν ως μουσική θα εκτιμήσετε αυτή τη... Είναι ένα jukebox. Είναι ένα jukebox. Μια λατέρνα. Μια λατέρνα. Θα το πω. Το οποίο δεν μας υποδηλώνει τι ακριβώς μουσική θα παίξουμε. Ωραία. Αν το ανοίξεις όμως. Ναι. Τι θα δεις. Τι υπάρχει μέσα, δεν βλέπω. Platform. Σου θυμίζει κάτι αυτό. Όχι. Για παίξε. Εντάξει, πιο σιγά. Πιο ανθρώπινα. Φαίνεται creepy. Δεν σου θυμίζει κάτι τη μουσική. Ναι. Το Harry Potter. Γενικά υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα τέτοιου τύπου λατέρνες τέλος πάντων για άλλα soundtrack από ταινίες κλπ. Μάλιστα. Για τους... Για τους λάδες της αθλητικής. Για τους fans. Επέλεξες το Harry Potter. Ωραίο. Ναι. Γιατί προκαλεί νοσταλγία. Είναι νοσταλγικός ο ήχος, δεν είναι ωραίος. Βασικά, εγώ δεν πίστευα ότι θα παίζει. Τέλος πάντων, πίστευα ότι θα μπορεί να παίζει τίποτα άλλο. Όχι, ρε, αλλά εντάξει. Τελικά ήταν οκ. Okay. Μας κάνει. Πολύ ωραίο. Προχωράμε. Έχουμε ένα περιεχόμενο το οποίο γράφει 3D. 3D. Τι μπορεί να είναι. Να είναι γυαλιά. Οπ. Ξαναπέφτουμε στην γνωστή βάση. Ναι.
Πολύ γνωστή βάση. Γνώριμη. Έχει και διακοπτάκι. Ωραία. Για να δούμε όμως. Για να δούμε τι έχει. Αυτό είναι στο δικό σας. Το γούστο. Μπαίνει έτσι εδώ πέρα να κουμπώσει. Ναι. Α, φοβερό. Τέλειο. Φοβερό, εξαιρετικό. Τέλειο, τέλειο. Εξαιρετικό, παρόλο που δεν έχει την ιδιότητα να γράψουμε κάτι όπως το προηγούμενο τσίον. Μπορούμε να δοκιμάσουμε, γίνεται να γράψουμε. Για φέρε. Με το πενάκι μας. Κάψε Νίκο, βάλ την υπογραφή σου. Όχι ρε φίλε, γράφει. Σούπερ. Τέλειο. Σούπερ. Δείτε το, άπιστοι θωμάδες. DJ Poly. Το βλέπετε. Δεν ξέρω να φαίνεται στην κάμερα, βέβαια. Εντάξει, φίλε, είναι υπογραφή σου. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. 6 στα 10. 6 στα 10. Εντάξει, εγώ θα έβαζα αυτό στα 10 για λόγους της συμμετοχής μου. Φίλε, μου αρέσει. Εγώ θα το ήθελα και RGB, ας πούμε, να είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Απλά πάμε. Όπως είναι αυτό εκεί πίσω που έχω. Το επόμενο gadget. Να. Είναι μια θήκη, μια βάση για κινητό. Αφού η προηγούμενη ήταν αποτυχημένη, τουλάχιστον ίσως αυτή θα είναι χρήσιμη. Θα σου πω γιατί όμως. Για να δω. Βάζεις αυτό εδώ πέρα τη βάση. Τι βιδώνεις. Okay. Και την τοποθετείς πάνω στην κάμερα που έχει το hot σου αυτό που μπαίνει για το μικρόφωνο. Ναι, ναι, απόλυτα. Ή έχει και αυτή τη βάση το σπήρωμα για να μπαίνει το σε τρίποδα κλπ. Φαίνεται να είναι φοβερό. Για κάποιους που κάνουν, ας πούμε, που στριμάρουν, που κάνουν live στο TikTok, στο Instagram κλπ. Ναι, ναι, ναι. Βάζουν το κινητό τους, ανοίγει αυτό έτσι. Για βάλω το. Πολλούς. Βάζεις το κινητό σου. No. Τρομερό gadget, παιδιά. Και τραβάς και ένα βίντεο, μα θες. Άνετα. Ό,τι θέλεις κάνεις. Ωραίο, ωραίο. Α, και μπαίνει και από κάτω, μα θες. Αυτό ναι. Και καφέ φαίνεται να κάνει. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Ωραίο, ναι. Value for money, αγώ. 8 στα 10. 8 στα 10. 8 στα 10, ναι. Θα το χρησιμοποιήσω. Είναι ωραίο, ναι. Πήρα κάτι. Ναι, φαίνεται μεγάλο. Φαίνεται μεγάλο και έχει ένα βάρος, ναι, συγκεκριμένα. Το πήρα ίσως για να δοκιμάσω να κάνω ένα σπικάζ. Γιατί όταν μιλάς στο μικρόφωνο, ακούγονται τα χείλη σου. Ωραία, οπότε, ναι. Πήρα ένα τύπου pop-up, αν λέγεται έτσι. Ωραίο. Φίλτρο, πώς λέγεται αυτό. Δυνατό. Αυτό μπορείς να το έχει αυτή τη βάση από ναι, κάτω. Ναι. Και μπορείς να το πιάσεις, ας πούμε, εδώ πέρα στο ξύλο, στο γραφείο σου. Φαίνεται και να το έχεις από μπροστά από το μικρόφωνο και να μιλάς και να μην ακούγεται αυτό το ταχύνι σου το... Μάλιστα. Και μία έξτρα βάση εδώ. Έξτρα βάση. Α, και άλλη βάση για το μικρόφωνο. Α! Υπάρχει πράγμα. Εδώ έχουμε πολύ πράγμα. Είναι σοβαρό το εργαλείο. Εντάξει, δεν φαίνεται καμιά μανκετή κατασκευή. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Από αυτό φαίνεται βάζεις... ωραίο. Υπάρχω. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό κάπως το στείνεις. Παιδιά, το βλέπετε. Στο γραφείο. Οκ. Okay. Και κάνεις ένα σπικάζ, κάνεις το show. Κάνεις live streaming, ξέρω εγώ μιλάς. Ναι, ναι, οκ. Okay. Τελευταίο gadget για σήμερα. Είναι ένα... turntable το λένε, οι ξένοι. Πώς? Τραπέζι που περιστρέφεται. Μάλιστα. Και αυτό γιατί το πήρα. Το πήρα, ας πούμε, άμα θέλω να κάνω ένα κοντινό σε ένα προϊόν που θέλω να δείξω από κοντά, πλάνα κλπ. Ναι, ναι, ναι. Να έχω αυτό. 360, ας πούμε. 360. Βάζεις αυτό. Έχει και μπαταρίες. Παίρνει 3 μπαταρίες 3α. Και μερε. Βασικό. Και USB. Ναι. Θύρα σε. Ναι, εποχή. Ναι, εποχή. Έχουμε εξελιχθεί. Και το βάζεις εδώ πέρα στο... Powerbank. Το powerbank σου. Ναι. Και για να δω. Και έχει εδώ πέρα, βλέπω ρυθμίσεις και δεξιά και αριστερά. Βλέπω μια ταχύτητα έχει μόνο. Για να δούμε να γυρνάει. Θέλω να το δω να γυρίζει. Πρέπει να βάλουμε και ένα προϊόν. Ναι, το βάζουμε. Πάμε. Ναι, και περιμένεις καμιά ώρα να γυρίσει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά με καλύτερα gadget. Έτσι.